Ως πρόεδρος στον Σύλλογο Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων, Μηχανικών, μπορώ να πω ότι και εμείς στο Πολυτεχνείο περάσαμε ένα ολόκληρο εξάμηνο με ηλεκτρονικά μαθήματα που σε κάθε περίπτωση υποβάθμισαν το επίπεδο των σπουδών μας. Περάσαμε μια ηλεκτρονική απαράδεκτη εξεταστική που σε πολλές φορές ήταν αγώνας δρόμου, όπου το σύστημα είχε πάρα πολλά προβλήματα, μας κατηγορούσαν συνεχώς για την γραφή και τα θέματα ήταν πολύ πολύ πιο δύσκολα σε σχέση με την κανονική εξεταστική, για να μην μιλήσουμε για την αντιεπιστημονικότητα σε πολλές περιπτώσεις προσέγγισης της εξεταστικής. Αυτή τη στιγμή είμαστε καταδικασμένοι, βασικά μας καταδικάζει η κυβέρνηση σε ένα επαόριστο lockdown, κλείνει τη σχολή για μας, για όλο τον κορμό, για τα μαθήματα τα οποία δεν είναι μέσα σε εργαστήρια. Ανοίγει όμως τη σχολή και την διατήρηση ανοιχτή όλο αυτό το διάστημα για τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στα πανεπιστήμια μας, στα εργαστήριά μας. Για τις εργολαβίες οι οποίες παίρνουν την κρατική χρηματοδότηση. Αυτό θέλουν να μας πείσουν ότι είναι το σύγχρονο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο χωρίς καθηγητές, χρηματοδότηση, όπου να βγαίνεις μηχανικός από το PC. Μηχανικός από το PC δεν γίνεσαι, να πάρουν μέτρα να ανοίξει η σχολή τώρα. Λοιπόν, θέλουν να μας πείσουν ότι αυτό είναι και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αλλάξει. Θέλουν μηχανολόγους, μηχανικούς να μας πείσουν ότι δεν μπορούν να φτιάξουν ούτε τον εξαιρισμό σε μεγάλα αμφιθέατρα για να μπορέσουμε να μπούμε κι εμείς. Λοιπόν, το σύγχρονο τι είναι? Σύγχρονο είναι ένα πανεπιστήμιο με επαρκή χρηματοδότηση, όχι τη χρηματοδότηση που μας δίνουν, όχι τη χρηματοδότηση που χρειαζόμασταν πριν, πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση προκειμένου να πάρουμε καθηγητές, να πάρουμε αναλώσιμα, προκειμένου τα εργαστήριά μας να λειτουργούν όπως πρέπει. Προκειμένου να σπάσουμε σε τμήματα και να μπούμε σε αίθουσες επιπλέον, όπως παραδείγματος χάρη στη ΔΕΘ. Η κυβέρνηση και οι υπόλοιποι παρατεχάμενοι της μας δείχνουν με το δάχτυλο ως υπεύθυνους για τη μετάδοση της πανδημίας, ότι εμείς θέμε που συνοστιζόμαστε στα λεωφορεία, στα αεροπλάνα, στα πλοία, στις πλατείες κτλ. Εμείς τους δείχνουμε το δάχτυλο. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο σύστημα υγείας. Αυτούς και τους προηγούμενους κατηγορούμε επίσης για την κατάσταση που επικρατεί στο σύστημα υγείας, στις σχολές μας και ούτω καθεξής. Αυτοί είναι που μας συνοστίζουν στον ΟΑΣΤ, στα πλοία, στα αεροπλάνα κτλ. Λοιπόν, το σύνθημα που φωνάζαμε πριν, φέρτε κτίρια, λεφτά καθηγητές, πάρτε τώρα για ανοιχτές σχολές, είναι το αίτημα το οποίο θα πρέπει να έχουν όλοι οι φοιτητές στο αποθού, αλλά και όλοι οι φοιτητές γενικότερα. Κινούμαστε μαζί με τους μαθητές που έχουν παρόμοια αιτήματα με εμάς, όπως να σπάσουν σε 15, το τμήμα να σπάσει σε 15 παιδιά, όπου κινούνται με παρόμοια αιτήματα με εμάς όσον αφορά την καθαριότητα και τις ελλείψεις και τη χρηματοδότηση. Κάνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα με τις κινητοποιήσεις τους, καταλήψεις κτλ. Εμείς στεκόμαστε στο πλευρό τους και και πνεόμαστε από αυτούς. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας απέναντι στην καταστολή, όπου η κυβέρνηση συνέχεια των προηγούμενων έχει πάρει μία σειρά από μέτρα, όπως η κατάρριξη του ασύλου, να θέσει σχεδόν όλες τις απεργίες παράνομες, να περάσει ένα νόμο για τις υπαίθεσες συναθρήσεις, βέβαια εννοεί τις διαδηλώσεις, όπου ρίχνει ξύλο στους ήρωες όπως ονόμασε οι υγειονομικούς, φέρνει εισαγγελίες μαθητές και ούτω καθεξής. Επίσης, και για να κλείνω, τώρα πλησιάζει το τέλος της δίκης της εισαυγής. Θα πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας μαζί με τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους, και όχι μόνο να τους στείλουμε στη φυλακή, αλλά και στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Γι' αυτό το λόγο το επόμενο αγωνιστικό μας ραντεβού θα είναι στην Αγία Σοφίας, θα είναι στο άγαλμα του Λαμπράκη την Τετάρτη στις 7 το βράδυ, και πρέπει να πρωτοφωνάξουμε και εκεί και εδώ: είστε η σαπίλα όλου του Ντουνιά, πλόκος φασίστες σε κάθε γειτονιά.